Μισθοί κάτω των 800 ευρώ για το 51,6% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, συρρήκνωση των συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων έναντι των επιχειρησιακών, απόλυτη κυριαρχία των ευέλικτων μορφών εργασίας έναντι της πλήρους απασχόλησης, είναι η απογοητευτική και άκρως ανησυχητική εικόνα της αγοράς εργασίας το 2016. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ESA για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, στα παραπάνω έρχονται να προσθεθούν τα καταθλιπτικά στοιχεία για το πραγματικό ποσοστό ανεργίας που αγγίζει το 30%, την εκτόξευση του ποσοστού φτώχειας από το 27,7% το 2010 σε 35,7% το 2015. Η αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Η ασκούμενη πολιτική λιτότητα έχει φτάσει σε ακραία όρια, τόσο ως προς τη μείωση των κοινωνικών δαπανών, όσο και ως προς την υπερφορολόγηση, τονίζει το Ινστιτούτο και προειδοποιεί ότι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής υπονομεύει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του χρέους. Η υπερφορολόγηση δεν δημιουργεί βιώσιμο πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ η εύθαρστη και η αβέβαιη τάση μεγέθυνση της οικονομίας δεν δημιουργεί διατηρήσιμες προσδοκίες δημοσιονομικής φερεγγιότητας, επισημαίνουν οι αναλυτές. Με δεδομένη την τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση, αξιολογούν ως μικρή την πιθανότητα εξόδου της χώρας στις αγορές και προειδοποιούν ότι η ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στις ΕΚΤΕ θα διευκόλυνε την έξοδο στις αγορές. Δεν θα είχε όμως προσδιοριστικό ρόλο στην ανάκτηση της φερεγγιότητας της χώρας. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επεκτακτική δύναμη της οικονομίας είναι εύθραστη και ενδογενώς αδύναμη. Κατά την άποψή μας, στην παρούσα φάση δεν παρατηρείται κάποιο ουσιαστικό παραγωγικό μετασχηματισμό που θα δημιουργούσε βάσιμες προσδοκίες μετάβαση της οικονομίας σε νέο, εξωστρεφές και διατηρήσιμο μοντέλο οικονομικής μεγένθησης. Σχεδόν το 30% είναι η πραγματική ανεργία. Με βάση τα τελευταία δημοσιονομένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το επίσημο μη εποχημικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας για το τρίτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 22,6%. Το σύνολο των αποσχολημένων ανήλθε σε 3.736 άτομα, εκ των οποίων οι 2.473.000 είναι μισθωτοί, ενώ οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.000 άτομα. Από τα στοιχεία αυτά επισημαίνεται στην έκθεση μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι τα μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας κατά το 2016 συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό την τάση οριακής βελτίωσης που ξεκίνησε το 2014 και συνεχίστηκε και το 2015. Σημειώνεται πάντως ότι η βελτίωση της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας αφορά κυρίως επισφαλείς θέσεις εργασίας. Ωστόσο, επισημαίνουν οι αναλυτές, αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως πραγματικό ποσοστό ανεργίας φτάνει το 29,6%. Το ποσοστό αυτό, όπως εξηγούν, προκύπτει κάνοντας χρήση εναλλακτικών δικτών εκτίμησης του ποσοστού ανεργίας που αποτυπώνουν πληρέστερα την κατάσταση της αγοράς εργασίας και λαμβάνουν υπόψη τους ανέργους, τους αποθαρρυμένους ανέργους, το λοιπόν εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό και τη μη ηθελημένη μερική απασχόληση. Το 68,9% των εργαζομένων με μερική απασχόληση δηλώνει ότι ο λόγος για τον οποίο απασχολείται με αυτή τη μορφή εργασίας είναι ότι δεν μπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση, προστίθεται στην έρευνα. Η μακροχρόνια ανέργεια συνεχίζει να κινείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Εξετάζοντας άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας, παρατηρούμε ότι το ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερο στις γυναίκες 27,2% σε σχέση με τους άνδρες που είναι στα 18,9% και στις νεότερες ηλικίες σε σχέση με τις γεραιότερες. Ειδικότερα η ανεργία στην ηλικία από 15 έως 24 ετών βρίσκεται στο 44,2%. Στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως 29 ετών στο 33,2% και στην ηλικιακή ομάδα 30 έως και 44 ετών στο 21,5%. Στην ηλικιακή ομάδα 45 ετών έως και 64 είναι στο 18,5% και τέλος στην ηλικιακή ομάδα από 65 έως 74 ετών στο 13%. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι το επίπεδο εκπαίδευσης έχει μικρή μόνο επίδραση στο επίπεδο της ανεργίας. Ο συνδυασμός υψηλής ανεργίας και ειδικά της υψηλότατης μακροχρόνιας ανεργίας με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την κάλυψη των ανέργων οδηγεί σε εντυνόμενη εργασιακή ανασφάλεια, χαμηλή εισοδηματική ποιότητα και αύξηση της έντασης εργασίας, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, επισημαίνεται στην έκθεση.
Τα δεδομένα αυτά, τονίζουν οι αναλυτές, καθιστούν την περιττέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, όπως αποτυπώνεται από τους δείκτες νομικής προστασίας, της απασχόλησης απολύτως αναποτελεσματική, καθώς θα οδηγούσε σε παραπέρα κατακερματισμό και συνεπανακόλουθη αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφορετικών ομάδων των εργαζομένων, γεγονός που θα είχε αρνητική επίπτωση και στην εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας.